Πίστοση, όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής, ότι η περιοχή μας, η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας συνολικά, ήταν και είναι ιδιαίτερα πληττόμενη, τόσο στην πρώτη φάση του επιδημικού κύματος, όσο και τώρα στη νέα κρίσιμη φάση που διανύουμε. Αυτή η διαπίστωση βέβαια εκφράστηκε και διαστόματος Υπουργού Πολιτικής Προστασίας στην πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη της Κοζάνης. Ας μας επιτραπεί για αυτόν τον λόγο ένα σχολιασμός για τα όσα ακούστηκαν από τότε μέχρι σήμερα, όχι μόνο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και από τους τοπικούς άρχοντες, γιατί πραγματικά τα όσα ακούστηκαν προκάλεσαν την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας και θα εξηγήσουμε γιατί. Γιατί υπερτονίζουν για ακόμα μία φορά την ατομική ευθύνη των πολιτών μονομερώς, γιατί στοχοποιούν και στιγματίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως είναι η νεολαία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εστίασης και φυσικά οι όποιες ενέργειες, οι όποιες δράσεις αναλώνονται απλά και μόνο στη λήψη περιοριστικών κατασταλτικών μέτρων. Δεν θα ασχοληθούμε φυσικά με τις αντιεπιστημονικές απόψεις περί θείας κοινωνίας από την ίδια λαβίδα που μας παραπέμπουν στο Μεσαίωνα. Το αναφέρουμε απλά και μόνο γιατί είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι εδώ οι υπέρμαχοι της ατομικής ευθύνης δεν βρήκαν το χρόνο καν να σχολιάσουν, να καταδικάσουν τέτοιου είδους απόψεις έτσι ώστε να προστατεύσουν το λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Θα σταθούμε κυρίως, γιατί εδώ βρίσκεται και η ουσία της αντιμετώπισης οποιασδήποτε έκτακτης υγειονομικής κατάστασης όπως είναι η σημερινή πανδημία, στο τι μέτρα έλαβε η κυβέρνηση, στο τι μέτρα έλαβαν οι αρμόδιοι φορείς από την πρώτη φάση της επιδημίας μέχρι σήμερα για να ενισχύσουν τις δομές υγείας της περιοχής μας. Διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι αντιμετωπίζουμε μια πανδημία χωρίς θωρακισμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές, παρά τις τυμπανοκρουσίες περί στελέχωσης και ενίσχυσης των νοσοκομείων και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας της περιοχής μας, η πραγματικότητα βοά για το αντίθετο. Η κατάσταση πολέμου που έχει δημιουργηθεί, κυριολεκτικά κατάσταση πολέμου που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Κοζάνης και ειδικά στην παθολογική κλινική με την υπερπληρότητα στις κλίνες, με τη μαζική προσέλευση περιστατικών στο τμήμα επιγόντων, με τη μεγάλη αναμονή των ασθενών και το χωροταξικό πρόβλημα που δημιουργείται, κάθε άλλο παρά ετοιμότητα δείχνουν. Η ανεπαρκής ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και η αδυναμία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρίων, των κινητών μονάδων, σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε γειτονιά που χτυπάνε τα κρούσματα, να επιτελέσουν τον ιδιαίτερα καθοριστικό τους προληπτικό ρόλο για τη διασπορά της νόσου, κάθε άλλο παρά θωράκιση δείχνουν. Και εδώ θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Οι δομές υγείας της περιοχής μας δεν είδαν καμία αξιοσημείωτη μεταβολή από την πρώτη φάση του επιδημικού κύματος μέχρι σήμερα. Οι δομές της πρωτοβάθμιας συνεχίζουν να είναι αποψηλωμένες με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Τα νοσοκομεία της περιοχής, στα νοσοκομεία είναι ελάχιστες προσλήψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Αυτές οι προσλήψεις καλύπτουν μικρό ποσοστό των ήδη υπάρχοντων κενών και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν επιχουρικό προσωπικό με συμβάσει ορισμένου χρόνου και σε καμία περίπτωση μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε απλά και μόνο γιατί και οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους, ότι τα νοσοκομεία της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας μπήκαν στην πρώτη φάση της επιδημίας με κενές το 35-40% των οργανικών θέσεων σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και με τις προσλήψεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα δεν καλύφθηκε ούτε το 10% των ελλείψεων αυτών. Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών των στοιχείων, ρωτάμε την κυβέρνηση και τους τοπικούς εκπροσώπους της πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση συναγερμού της περιοχής μας με ένα τέτοιο σύστημα υγείας, ποιανού ευθύνη είναι η μη λειτουργία της ΜΕΘ του νοσοκομείου Κοζάνης
και οι αποψηλωμένες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας που λειτουργούν αποσπασματικά, ειδικά για τη μονάδα της εντατικής θεραπείας, είναι τουλάχιστον προκλητική η στάση σιωπής που έχουν αρχίσει να υιοθετούν το τελευταίο διάστημα οι αρμόδιοι. Υπήρχε χρόνος να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ΜΕΘ του νοσοκομείου Κοζάνης με επάρκεια, όμως οι αρμόδιοι δεν αξιοποίησαν τον χρόνο αυτό που κέρδισε ο λαός προς αυτή την κατεύθυνση. Ρωτάμε επίσης τους λογείς εκπροσώπους της δίθεν αντιπολίτευσης που ούτε τώρα βρήκαν τον χρόνο να λογαριαστούν με την κυβέρνηση και να αποδώσουν ευθύνες. Ποιανού ευθύνη είναι η γύμνια που έχει αποκαλυφθεί στα μάτια όλων όσον αφορά στον υγειονομικό χάρτη της περιοχής μας. Ποιανού ευθύνη είναι το για χρόνια υποβαθμισμένο και υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο και η ανυπαρξία τριτοβάθμιας δομής στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είμαστε η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που στερούμαστε τριτοβάθμιου νοσοκομείου με τις γνωστές συνέπειες, με τις καθημερινές διακομιδές των πιο σοβαρών περιστατικών στα γειτονικά νοσοκομεία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Οπότε τονίζουμε ότι όποια έκτακτα περιοριστικά μέτρα και να λάβει η κυβέρνηση, αυτά θα είναι κενό γράμμα αν δεν παρθούν τώρα, εδώ και τώρα, ουσιαστικά μέτρα για να ενισχυθούν πραγματικά οι δομές υγείας της περιοχής μας. Άρα λοιπόν καλούμε το λαό της περιοχής να απορρίψει τις αντιεπιστημονικές θεωρίες, τις θεωρίες συνωμοσίας που σκοπίμως καλλιεργούνται και το τελευταίο διάστημα, να μην επιτρέψει σε καμία περίπτωση να του κουνάνε το δάχτυλο όσοι ευθύνονται για τη σημερινή άθλια κατάσταση στις δομές υγείας της περιοχής μας και να επιδείξει τη μέγιστη ατομική του ευθύνη παίρνοντας ενεργά μέρος στον αγώνα για να καλυφθούν εδώ και τώρα όλα τα κενά, αλλά και να ανοίξουν επιπλέον οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στα νοσοκομεία, στις ειδικότητες της πρώτης γραμμής, με μόνιμο και σταθερό ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, να ενισχυθεί ανάλογα και το ΕΚΑΒ που επιτελεί σημαντικότατο έργο, να εξασφαλιστεί άμεσα η λειτουργία της ΜΕΘ του νοσοκομείου Κοζάνης με πλήρη στελέχωση. Είναι επιτακτικό αυτό το αίτημα με δεδομένη την αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων τους επόμενους μήνες και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πάμε με τη λογική ότι κάποιοι συμπολίτες μας θα χάσουν τη μάχη με τον ιό και θα μετρήσουμε κι άλλους θανάτους στη Δυτική Μακεδονία. Να εξασφαλιστούν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους μεγάλους χώρους δουλειάς, υπηρεσίες, σχολεία, στους χώρους φυσικά της υγείας, να ενισχυθεί προς αυτή την κατεύθυνση το εργαστήριο της μοριακής βιολογίας που υπάρχει στο νοσοκομείο Κοζάνης και που γίνονται τα διαγνωστικά τεστ, όχι μόνο να έχουμε γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα για τον κορονοϊό, αλλά και για την εποχική γρήπη, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και φυσικά να λυθεί άμεσα το χωροταξικό πρόβλημα που είναι πολύ έντονο τις τελευταίες μέρες στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στην παθολογική του νοσοκομείου Κοζάνης, με το να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές της περιοχής, όπως είναι η Γυρομέντικα, ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια σε υποδομές, να εξασφαλιστεί επάρκεια σε κλίνες και να μπορέσει να υπάρξει ασφαλής διαχωρισμός των περιστατικών, ώστε να μην συνανθρίζονται ύποπτα με μη ύποπτα περιστατικά. Να ενταχθούν σε όλη αυτή την προσπάθεια οι ιδιώτες γιατροί επίησης όρης. Τέλος, καλούμε τους υγειονομικούς όλες της Δυτικής Μακεδονίας να συνεχίσουν να ρίχνονται με αυταπάρνηση στη μάχη κατά της επιδημίας, αλλά ταυτόχρονα να μην κάνουν βήμα πίσω από την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, να διεκδικήσουν λύσεις στην παραπάνω κατεύθυνση με σύμμαχο όλο το λαό της Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά όλοι μαζί να προασπιστούμε αυτό το δημόσιο κοινωνικό αγαθό που λέγεται υγεία, γιατί η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, γιατί χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας στο ύψος των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, όπως πρέπει στην επιστήμη και την τεχνολογία του 21ου αιώνα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε υγειονομική κρίση όπως η δύσκολη κατάσταση που ζούμε σήμερα.